Στην ανοιχτή αποκατάσταση, πρακτικά ο ασθενής το ξεχνάει, άπαξ και αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, εκεί μπορεί να ξαναπαρακολουθηθεί με μία αξονική στην πενταετία, ίσως και παραπάνω. Στην ενδοαγκιακή αντιμετώπιση, αυτό είναι το μόνο, ένα από τα ελάχιστα αρνητικά της μεθόδου, είναι ότι χρειάζεται λίγο πιο στενή παρακολούθηση. Και ο λόγος είναι ότι επειδή αυτά μπαίνουν υπό ακτινοσκόπηση, τοποθετούνται τα αιμοσχήματα υπό ακτινοσκόπηση, δεν έχουμε απευθείας όραση όπως είναι στο ανοιχτό χειρουργείο και η σωστή τοποθέτηση υπόκειται σε μεταχειρητικό έλεγχο. Εκεί τον πρώτο χρόνο πρέπει να τον δούμε δύο φορές τον ασθενή με δύο αξονικές τομογραφίες που κάνει στο μήνα και στο εξάμηνο και εφόσον όλα είναι καλά, τότε μπορούμε να αραιώσουμε αναδιετία ίσως τη μεταχειρητική παρακολούθηση. Αναέτος και ίσως και αναδιετία. Ανάλογα με το πόσο καλά έχει αποκατασταθεί το ανέβρισμα.